Βασιλική Κατριβάνου, βουλευτής είμαι του ΣΥΡΙΖΑ και είμαστε εδώ με μια επιτροπή να παραλάβουμε από το ΣΥΡΙΖΑ και οργανώσεις, είπατε αρμοστία, να υποδεχτούμε τους ανθρώπους που έρχονται μετά από όλο το τραγικό πράγμα που τους συνέβη, τόσους θανάτους, παιδιών και γυναικών. Δηλαδή, θα έπρεπε όλος ο κόσμος να είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Αυτό που έγινε είναι τραγικό. Είναι μια νέα Λαμπεντούζα, όμως τη Λαμπεντούζα όταν έγινε, πήγαν να τους υποδεχτούν μετά, πήγαν να τους δούνε ο Πάπας, ο Μπαρόζο, οι αρχές. Εδώ είμαστε μόνο εμείς, θα έπρεπε να είναι ο Πρωθυπουργός, να είναι ο Σεραφείμ, να είναι πραγματικά οι αρχές, γιατί αυτό που έγινε είναι τραγικό και είναι θέμα ανθρωπιάς. Ας είχε γίνει με οποιοδήποτε τρόπο θα έπρεπε να είναι εδώ, όχι όμως, αλλά και τώρα επιπλέον που έγινε, γιατί υπάρχει μία πολιτική επιλογή συγκεκριμένη που έχει πει ο κύριος Σαμαράς στον προϋπολογισμό πώς αντιμετωπίζουμε τους λαθρομετανάστες και πώς ενισχύουμε πρακτικές αποτροπής και επαναπροώθησης. Θα έπρεπε πραγματικά ντρεπόμαστε βαθύτατα για αυτό το πράγμα. Και καλούμε την πολιτική. Καταρχήν πρέπει να γίνουν έρευνες και δικαστικές, αλλά και της πολιτικής ευθύνης για αυτό το έγκλημα που συνέβη εδώ και να σταματήσουν όλες αυτές οι εγκληματικές πρακτικές της επαναπροώθησης. Το ξέρουμε ότι πρόκειται περί αποτροπής μάλλον και από τα δελτία της ΥΠΑ της αρμοστίας, γιατί θα είχε γίνει αλλιώς με άλλες συνθήκες, αλλά και από τις δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Επιτρόπου, του κ. Μούσνιεκ, ο οποίος δηλώνει σοκαρισμένος από το γεγονός που μοιάζει σαν να είναι αποτροπή. Το ξέρουμε από όταν βλέπουμε πώς μέσα στη Βουλή και ο κύριος Βαρβιτσιώτης και ο Πρωθυπουργός ενισχύουν τέτοιες πρακτικές. Και πρέπει πραγματικά να γίνει έρευνα και δικαστική, επαναλαμβάνω και πολιτική, να δοθούν οι ευθύνες για το Αιγαίο, θα γίνει ένα μεγάλο νεκροταφείο. Από το Σεπτέμβριο του 2012 μέχρι το Νοέμβριο του 2013 έχουμε 117 νεκρούς με αυτές τις πρακτικές στο Αιγαίο και αυτό πρέπει να σταματήσει. Είμαστε εδώ λοιπόν γιατί είμαστε αλληλέγγυοι σε αυτόν τον κόσμο για να δείξουμε ότι δεν είμαστε κτίνοι, δεν έχουμε αποκτηνωθεί εδώ και πραγματικά πρέπει να τους συμπαρασταθούμε ανθρώπινα αλλά και η πολιτεία να τους συμπαρασταθεί. Ευχαριστώ.